Οι Μανιάτες πάντα οι πρώτοι και καλύτεροι σε όλους τους εθνικοαπελευθερωτικούς αγώνες. Θεωρούσαν και θεωρούν την υπόθεση του ελληνισμού προσωπική τους υπόθεση. Στον πόλεμο τους ήταν αδιανόητο να κάνουν πίσω. Άμα που δεν νικήσουσι, πίσω δεν θα γυρίσουσι. Πρώτοι στον πόλεμο της Θεσσαλίας γέμισαν τις όχθες του ποινιού Μανιάτικα Κιβούρια. Πρώτοι στον Πιζάνι, το 8ο Σύνταγμα των Λακώνων που πήρε το Φρούριο, τα Γιάννενα, την Ήπειρο. Πρώτοι στο Μακεδονικό με τον Δημήτρη Καλαποθαράκη και την εφημερίδα του Το Εμπρός. 4.000 εθελοντές στις κριτικές επαναστάσεις. Κάθε φορά να τραγουδούν την παραμονή και την επόμενη της μάχης τα παλιολαδίδικα τραγούδια τους, διαδίδοντάς τα και στους καινούριους ελληνικούς τόπους που απελευθέρωναν κάθε φορά. Όπως αυτό που τραγουδούσαν στην Επανάσταση της Κρήτης το 1867 και αφορά σε δικό τους παλαιότερο πόλεμο και αποδίδει ο Μιχάλης Μπόμπολης.